για να δηλώσουμε την αμέριστη στήριξή μας και στους συναδέλφους που διώκονται από τη διοίκηση, αλλά και να στείλουμε ένα μήνυμα όχι μόνο στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, αλλά και στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο επιδιώκει να πέσει ένα πέπλο σιωπής στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, να κλείσει κάθε φωνή αντίσταση. Γιατί η συγκεκριμένη δίωξη είναι η κορυφή του Παγόβουνου, μια προσπάθεια που γίνεται όλα τα προηγούμενα χρόνια, να κρυφτούν τα προβλήματα κάτω από το χαλί, να μην αναδεικνύονται τα τεράστια προβλήματα της εκπαίδευσης, που διαχρονικά συστορεύονται με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, οι εκπαιδευτικοί να μείνουν με κλειστό στόμα και σκυμμένο το κεφάλι. Αυτός είναι ο στόχος της δίωξης. Και από τη σημερινή συγκέντρωση στέλνουμε ένα ακόμα μήνυμα, ότι θα επιδιώξουμε όσο περνάει από το χέρι μας το θέμα της συγκεκριμένης δίωξης να γίνει υπόθεση όλων των εκπαιδευτικών σε όλη την Ελλάδα. Θα επιδιώξουμε αυτές οι 30 αποφάσεις που σήμερα στηρίζουν να γίνουν 130 και να ενημερωθεί μέχρι και ο τελευταίος εκπαιδευτικός, μέχρι την τελευταία γωνιά της χώρας, ότι αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. Γιατί συνάδελφοι και συναδέλφισες, αγαπητοί εργαζόμενοι των εργατικών συνδικάτων της Εύβοιας, που είναι τιμή μας που είστε σήμερα σε αυτή τη συγκέντρωση, γιατί εσείς είστε οι φωνές των παιδιών μας και εσείς από την τσέπη σας πληρώνετε το κόστος αυτής της εκπαίδευσης που κατ' όνομα μόνο είναι δωρεάν, αλλά είναι επί της ουσίας ακριβοπληρωμένη από τους γονείς, λέμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον προσπαθούμε με όλα τα μέσα να κρατήσουμε τα σχολεία όρθια. Γιατί μέσα στην πανδημία εκφράστηκαν βία όλα τα διαχρονικώς συσσωρευμένα προβλήματα με τα πολυκλητή τμήματα, με τις ακατάλληλες υποδομές στα σχολεία, με την ανεπαρκή επιμόρφωση και στήριξη των εκπαιδευτικών. Αυτά μέσα στην πανδημία εκτοξεύτηκαν. Γιατί η κυβέρνηση να πάρει μέτρα, να ικανοποιήσει τα στοιχειώδη αιτήματα των σωματείων μας, για την μείωση των τελειώσεις τάξης, για την ενίσχυση των υποδομών, για την κάλυψη των μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, αντί για όλα αυτά, επιλέγει τον δρόμο της τρομοκράτησης. Και απέναντι σε αυτούς τους συναδέλφους που δίνουν μάχη εδώ και 2 χρόνια και με προσωπικό κόστος να σταθούν δίπλα στα παιδιά, το ευχαριστώ είναι να τους στέλνει στα πειθαρχικά. Δεν θα σταματήσουμε, το δηλώνουμε με σαφήνεια, μέχρι να πάρθει πίσω αυτή η άδικη πειθαρχική δίωξη. Και έχει ευθύνη τεράστια διεύθυνση εκπαίδευση. Αλλά βεβαίως δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε και όλα αυτά, όλα αυτά τα αιτήματα που καλύπτουν τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των παιδιών μας. Δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε ένα σχολείο στο οποίο θα χωράνε όλα τα παιδιά, που θα παίρνονται όλα τα μέτρα να μην πετάγεται κανένα παιδί έξω, ανεξάρτητα από φύλο, από θρησκεία, από καταγωγή και οικονομική προέλευση, οικογενειακή και ταξική προέλευση. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να κάνουμε πράξη όλες αυτές τις διεκδικήσεις για ένα σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει. Και αυτή η σημερινή κινητοποίηση και αυτή η αγώνα μας πάνε και πολύ πιο μακριά. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης έχει ευθύνη. Μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα έχουν ευθύνη όλες οι δυνάμεις. Είναι λυπηρό ότι σήμερα ο καθήλυνα αρμόδιος, αυτός που θα έπρεπε να οργανώνει την κινητοποίηση, δηλαδή ο Σύλλογος Δασκάλων, λείπει. Θα επιδιώξουμε όμως το επόμενο διάστημα και ο Σύλλογος και η Ομοσπονδία, που έχει βγάλει βέβαια ψήφισμα αλληλεγγύης, έπρακτα, αγωνιστικά, μαζικά και αποφασιστικά, να στηρίξουν αυτόν τον αγώνα. Γιατί αν τώρα δεν βάλουμε φρένο, η κατάσταση θα γίνεται πολύ χειρότερη. Το δικαίωμα στη μόρφωση δεν το διαπραγματευόμαστε. Το δικαίωμα στη μόρφωση δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς, στην υπόθεση όλης της εργατικής τάξης. Γι' αυτό και ο αγώνας και η αλληλεγγύη μας δεν σταματάει σήμερα, αλλά συνεχίζεται. Με όλα τα μέσα, και σε αυτό δεσμευόμαστε, θα πιέσουμε την κυβέρνηση, το Υπουργείο, να πάρει τις ευθύνες μας. Να σταματήσει να τρομοκρατεί και να λύσει τα οξυμένα προβλήματα των σχολείων. Η μόρφωση δεν είναι κόστος, τα παιδιά μας δεν είναι νούμερα και αριθμοί. Τα 11 δις που δίνουν μέσα των αναπτυξιακών νόμων στις μεγάλες επιχειρήσεις, τα 3,5 δις που δίνουν σε πολεμικούς εξοπλισμούς, θα έπρεπε να είναι για τις δικές μας ανάγκες και όχι για τους λίγους. Συνεχίζουμε, δεν θα κάνουμε πίσω
να το πάρει καλά αυτό το μήνυμα υπόψη του και η διεύθυνση και η διεύθυνση εκπαίδευσης και το Υπουργείο, γιατί θα μας βρίσκει μπροστά. Αυτό το μήνυμα θέλουμε σήμερα. Καλή δύναμη.